Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Καλτσογιάννης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Πολύζου. Και σήμερα αντιπεριφερειάρχης. Και αντιπεριφερειάρχης βεβαίως. Θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Καλά, τώρα να σας πω αυτό έτσι κι αλλιώς. Υπηρετώ αυτή τη θέση και την τιμώ όμως και την αγαπώ κιόλας. Έχουμε να πούμε πράγματα γύρω από αυτό. Ναι, βεβαίως. Επειδή σας λένε διάφορα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και γι' αυτό. Πάμε να κάνουμε γέφυρα με αυτά που λέγαμε πριν και η κουβέντα που έχουμε με τον Νικήτα Παπαντονίου. Έχει να κάνει και με αυτά. Έτσι θα πάμε στις εκλογές, θα αναρωτιέται ο κόσμος. Και δεν μιλώ για τους φανατικούς. Για τη σκανδαλολογία. Οι φανατικοί έτσι κι αλλιώς είναι ο φανατικός Νεοδημοκράτης, ο φανατικός Σιριζέος, ο φανατικός κάθε κόμματος. Μιλώ για τον κόσμο που απομακρύνεται από την πολιτική μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη να ανακτήσουμε σαν πολιτική την αξιοπιστία, δηλαδή την χαμένη αξιοπιστία, η οποία έχει απολεστεί εδώ και μερικά χρόνια. Και έχει απολεστεί λόγω των προεκλογικών δηλώσεων, οι οποίες δεν εφαρμόζονται, και με την τελευταία περίοδο, την κυβερνητική, αυτό έφτασε στον απόλυτο βαθμό. Θυμόμαστε τις προεκλογικές εξαγγελίες, οι οποίες δεν εκτελέστηκε καμία από αυτές, και με τη σκανδαλολογία, η οποία δεν είδαμε όλο αυτό το διάστημα να υπάρχει, με τη σημαία της κάθαρσης και της εξυγίανσης της πολιτικής ζωής εξελέγει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ. Είδαμε μία απόλυτη και μεγάλη απραξία και τώρα προεκλογικά και εντελώς προσχηματικά υποτίθεται ότι ανοίγουν διάφοροι φάκελοι, οι οποίοι, επικαλούμενος και την ιδιότητά μου τη δικηγορική, θα σας πω ότι θα ανοίξουν χωρίς να προλάβουν να κλείσουν, για να υπάρχουν μετέωροι και να, λέτε, υπάρχει ένα κλίμα, να υπάρχει ένα σύννεφα. Κλίμα. Ένα κλίμα ακριβώς, διότι αν ανοίγαν την χρονική περίοδο που έπρεπε και εγκαίρως, θα είχαν κλείσει και θα είχε τελειώσει το ζήτημα. Θέλω να πω ότι αυτά όλα είναι προσχηματικά. Καλά, εσείς διαμαρτύρεστε για την περίπτωση της έρευνας που γίνεται στον χώρο της υγείας. Να γίνουν πολλές έρευνες. Ότι έχουν εξαιρεθεί και υπουργοί που σήμερα είναι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη αντικειμενικότητας και ισονομίας. Και ισονομίας. Συγγνώμη, Ξενογιαννακοπούλου. Διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη αντικειμενικότητας, ισονομίας, ισοπολιτείας. Όταν θέλεις να κάνεις έρευνα, ξεκινά από σήμερα και πίσω. Μην βάζεις χρονικά όρια και γραμμές εξαιρώντας τους δικούς μου και αναζητώντας ευθύνες από τυχόν πολιτικούς αντιπάλους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι προεκλογικό τερτύπι και σε κάθε περίπτωση. Είναι εφαρμογή του δόγματος Πολάκη, όπως είχε πει το ο κύριος Παπαντονίου, πηγαίνοντας στη φυλακή. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές και να κερδίσουμε. Καλά, αυτό απέχει κατά πολύ από την πραγματικότητα. Είναι ουτοπία, θα έλεγα. Αλλά το είπε. Αν δεν κλείσουμε κάποιες φυλακές, νομίζω το είπε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα προσθέσω εγώ σήμερα. Το λέτε με αφορμή και τη σημερινή υπόθεση Σιμίτη. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω. Να ανοίξουν όσοι λογαριασμοί πρέπει να ανοίξουν και να αναζητηθούν ευθύνες όπου υπάρχουν και όπου χρειάζεται να αποδοθούν κιόλας. Λέω ότι η περίοδος είναι πολύ μεγάλη. Αυτό γίνεται. Τίποτα άλλο. Και στην περίπτωση της υπόθεσης Σιμίτη, εικάζουν και οι δημοσιογράφοι και οι ίδιοι που έχουν φιλοξενήσει στην εφημερίδα του Τα Νέα αυτό το δημοσίευμα, ότι μάλλον πρόκειται για το σύστημα προστασίας τότε για τους Ολυμπιακούς, το συφοράει. Εγώ δεν θα μιλήσω με εικασίες. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Ναι, βάσιμη. Δεν υπάρχει υποδομή για να στηθεί η όλη κατηγορία, αυτό λέτε. Εγώ δεν θα μπω όμως σε διαδικασία τέτοια. Δεν ξέρω αν. Θέλω να πω ότι και αυτό. Ακούμε ότι ανοίγονται, αλλά δεν ξέρουμε για ποια υπόθεση. Ναι, συμφωνώ. Τώρα, σε δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες δεν ξέρω αν είναι και διασταυρωμένες, τι αφορούν ακριβώς, ποια περίοδο και ποιους, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και δεν θα γίνουμε χρήσιμοι και στον κόσμο. Εγώ λέω ότι είμαστε υπέρ της διαφάνειας, της καθαρότητας, της αντικειμενικότητας, ισονομίας, ισοπολιτείας. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να ανακτήσουμε όμως την εμπιστοσύνη ως φορείς, ως πολιτικό προσωπικό, είναι να λέμε καθαρές κουβέντες και να μην επιλέγουμε το χρόνο που ανοίγουμε τα διάφορα ζητήματα. Για να αποπροσανατολίζουμε πιθανόν τον κόσμο, για να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα και για να μην μιλάμε για τα σοβαρά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κοσμάκι, απασχολούν την καθημερινότητα και την επιβίωση του μικρομεσαίου πολίτη της χώρας, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην υπέρμετρη φορολογία, δεν μπορεί να κρατήσει ανοιχτές τις δουλειές του, δεν μπορεί να κάνει τα αυτονόητα, να γεμίσει το ψυγείο του για να θρέψει τα παιδιά του. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να συζητάμε. Είναι ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, είναι ζητήματα αμυντικής πολιτικής, είναι ζητήματα που ανοίγονται. Ναι, αλλά ξέρετε τι έρχεται και σας λέει η κυβέρνηση σήμερα, ότι εμείς παραλάβαμε πάρα πολλούς ανέργους
από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τους μειώσαμε και πάρα πολύ. Βεβαίως. Από το 27 είμαστε στο 19 και κάτι. Και δημιουργήσαμε με ένα τεχνητό τρόπο την εργασία των 220, 250, 300 ευρώ εκ περιτροπής εργασία και μειωμένου ωραρίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μειώσουμε το ποσοστό της ανεργίας. Εν της πράγμαση όμως μπορεί να δουλεύουν περισσότεροι, αλλά εισπράττουν πολύ πολύ λιγότερα χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι παρέλαβα από εσάς επίσης, λέει η κυβέρνηση, πάρα πολλούς φτωχούς, τους οποίους προσπάθησε να αντιμετωπίσει με τα προγράμματα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης κλπ. Οπότε αυτό που περιγράφεται για αυτό που έκανε η σημερινή Εγώ λέω κυβέρνηση ότι φτιάχνει φτωχούς. Είναι μια διάδοχη κατάσταση αυτού που βρήκε. Εγώ εσείς λέτε ότι είναι χειρότερα τα πράγματα. Εγώ λέω ότι χτίζεται μια κοινωνία επιδοματούχων, εξάρτησης του πολίτη από τον εκάστοτε κυβερνώντα, και αυτό το επίδομα, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πολύ πολύ μικρό βοήθημα, το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις που έχει είτε σε τράπεζες είτε σε φορείς του δημοσίου, ασφαλιστικούς φορείς ή το στενό δημόσιο τομέα, τη ΔΟΗ δηλαδή, άρα δεν παραλαμβάνει τίποτα εν τέλει ο δήθεν επιδοματούχος. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια σχέση εξάρτησης εξαρτώμενου και μια σχέση αναξιοπρέπειας. Ο πολίτης θέλει να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του, να δημιουργηθούν δουλειές για να έχει εργασία, να ξυπνάει το πρωί, να πηγαίνει στη δουλειά του και να πληρώνει τους φόρους του. Αυτό πρέπει να δημιουργηθεί. Αυτή η πολιτική πρέπει να εφαρμοστεί. Εσείς ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν είστε ευχαριστημένος από τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση? Δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος την τελευταία τετραετία να μην έχει πληγεί υπέρμετρα. Όταν εργάζεται και το 90% του εισοδήματός του αφορά εισφορές, φόρους, προκαταβολές φόρου κλπ. Ναι. Και το 10% είναι για να πληρώσει τα δάνειά του, τις ανελαστικές δαπάνες της τυχόν επιχείρησής του ή του γραφείου του, τους μισθούς των εργαζομένων που αν έχει ακόμη και δεν τους έχει απολύσει, και την συντήρηση της οικογένειάς του, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι εξωφρενικά, είναι αδύνατο να ανταποκριθεί οποιοδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας στοιχειοδός στην καθημερινότητά του. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι θυμωμένοι με την άναρχη πολιτική που ασκήθηκε τα χρόνια αυτά και την καταβαράθρωση του εισοδήματός του. Πάντως, σαφέστατα, μια κυβέρνηση και πρέπει να αλλάξει το μείγμα. Περιγράφεται να έχει ισοπεδώσει τους πάντες στην ελληνική κοινωνία. Να προσθέτει φτωχούς, αντί να τους προσθέτει φτωχούς και διώχνει τη μικρομεσαία τάξη στο εξωτερικό. Σύμφωνα. Να πολεμά την ανάπτυξη, τις επιχειρήσεις, το επιχειρήν στην ευρυτάτη του έννοια. Και καταγράφεται και δημοσκοπικά αυτό. Εξάμε. Δημοσκοπικά όμως καταγράφεται μια μεγάλη αντοχή. Όχι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ήταν στο ΣΥΝ 8 και είναι στο ΜΕΝ 12. Εσείς το αποδίδετε στο πελατειακό κράτος που δημιούργησε, αλλά πάλι μια κυβέρνηση που καταραίει, όπως λέτε, που είναι, έτσι ξεκινήσετε, ότι είναι όνειρα θερινής νυχτός, δεν το είπατε έτσι, εγώ σας το... Ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έτσι, το να κερδίσουν. Ναι, ναι. Γιατί αντέχει? Δεν λέω ότι αντέχει εγώ. Οι δημοσκοπήσεις, αυτό που οι έχει, οποίοι είναι οδηγός και δεν είναι πανάκια, είναι όμως, δείχνει την κατεύθυνση της κοινωνίας και καταγράφει τάσεις, πράγματι, δείχνουν ότι υπάρχει μια τεράστια αποσυσπήρωση, ότι ο κόσμος δεν εμπιστεύεται στην παράσταση νίκης. Όλοι λένε ότι η Νέα Δημοκρατία, οι 7 στους 10 πολίτες, θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ουδής πιστεύει ότι υπάρχει η ελπίδα, εκτός από ένα στους 10, 1,5 στους 10 νομίζω πολίτες, οι οποίοι είναι ίσως οι εξαρτώμενοι, εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι ακόμη δεν θέλουν να πιστέψουν στο λάθος το οποίο υποπέσαν το 2015. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι δεν θα έχουν καμία ελπίδα να κερδίσουν ξανά τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι η δημοσκόπηση καλύτερη είναι η επαφή, η καθημερινότητα που έχουμε όλοι μας, που μαχόμαστε και είμαστε βιοπαλαιστές με τους συμπολίτες μας και βλέπουμε την αγανάκτηση του κόσμου, βλέπουμε δηλαδή τον κόσμο ο οποίος παλεύει να ανταποκριθεί σε αυτή την υπέρμετρη φορολογία, παλεύει να ανταποκριθεί σε αυτό το κυκαιώνα υποχρεώσεων που τον έχει φέρει στο προχώρητο. Εγώ, κύριε Πολύζου, θα ήθελα να πω όμως, γιατί θέλω να εκμεταλλευτώ την παρουσία μου εδώ, ότι έτσι όπως λειτουργούμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι πρέπει πάμε να πάμε ακόμη στα της περιφέρειας. Α, δεν θέλετε να πάμε. Θέλω όμως να φέρω το παράδειγμα. Αλλά δεν θέλουν να πάμε τώρα. Ναι.
Το αφήνω για το φινάλε της κουβέντας μας, διότι δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες νέο πεδίο αντιπαράθεσης με αφορμή την ασφάλεια των πολιτών. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, μας το έλεγε χθες και ο δικός σας τομεάρχης προστασίας του πολίτη, ο κύριος Χαρακόπουλος, έχει μετατραπεί η Αθήνα σε μια πόλη που νιώθουν οι πάντες ανασφαλείς, ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά ήταν γειτονιές, με την ωραία αγαπησιάρικη νοσταλγική έννοια που αποδίδουμε σε αυτή την λέξη. Έζησα στην Αθήνα, κύριε Πολύζου, είχα την τύχη σαν φοιτητής και σαν ασκούμενος δικηγόρος. Έχω να σας πω λοιπόν ότι πρώτα σας παραπέμπω στη δήλωση της αρμοδίας υπουργού, της κυρίας Παπακώστα, όπου εν ολίγης, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι δικαίως οι πολίτες μπορούν να κάνουν έλεγχο ταυτότητας στους αστυνομικούς, δικαιωματικά μπορούν να προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, αυτές οι τοποθετήσεις νομίζω ότι τα λένε όλα και δεν έχω σχολιασμό επ' αυτού. Λέω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Όταν έχουν γίνει άνδρα παρανομίας τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όταν εκεί στεγάζουν... Αυτή την εικόνα με την ΑΣΟΕ την βλέπω πολλούς μήνες τώρα. Επειδή γίνεται μια συζήτηση τον τελευταίο μήνα για την ΑΣΟΕ και το Πολυτεχνείο που είναι δίπλα κλπ. Ναι. Δηλαδή... Θέλετε να πείτε... Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται για με την ΑΣΟΕ. Πάρα πολλούς μήνες. Που γίνεται αναφορικά με... Και εγώ τους τραβούσα μια μέρα, περπατούσα... Και για το εμπόριο... Τα πάντα, πιο εμπόριο. Μιλάμε τώρα να σου βγάζουν τα παπούτσια κανονικά και το έχω ζήσει, δεν μου το έχει περιγράψει. Επειδή όλοι μας έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και οι κάτοικοι των Αθηνών τις έχουν ακόμη περισσότερο, αλλά και τα παιδιά. Εντάξει, εγώ τυχαίνει να μένω εκεί και τα βλέπω. Σωστό, σωστό και το γνωρίζω. Τα παιδιά φίλων μας, τα οποία πασχίσαν για να περάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, καταφέραν να εισαχθούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα με υψηλές βάσεις και αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, αντιμετωπίζουν μια κατάσταση εκτεταμένης παρανομίας. Ξέρετε, το άσυλο δημιουργήθηκε για την ελεύθερη και απρόσκοπτη, χωρίς λογοκρισία, διάδοση των ιδεών, του πνεύματος και όλων αυτών των γραμμάτων και ό,τι γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο και ό,τι πρέπει να γίνεται. Όχι να γίνει ένα άνδρο ακολασίας και να γίνει χώρος παρανόμων και κάλυψης ποινικά κολάσιμων πράξεων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στίχημα που πρέπει να και έχει η επόμενη κυβέρνηση να τιθασευτεί και να λυθεί αυτό το ζήτημα αμέσως την επομένη της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας. Άρα δεν είναι μόνο τα οικονομικά τα ζητήματα, είναι και ζητήματα προστασίας του πολίτη, ζητήματα εκτεταμένης παρανομίας που πρέπει άμεσα να επιληθούν. Πάμε να δούμε τώρα. Κάτι ξεκινήσατε να λέτε για το μοντέλο. Το μοντέλο. Το μοντέλο που έκτισε ο Κώστας ο Αγοραστός και υπηρετούμε τα 8 τελευταία χρόνια. Και έχω την τιμή και εγώ από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη του Θεματικού και Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας να το υπηρετώ, να το τιμώ και να το αγαπώ πάρα πολύ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο είναι βιωματικό και είναι κάτι το οποίο κυλάει στο αίμα μου και μου αρέσει αυτό που κάνω. Λέω λοιπόν ότι εμείς καταφέραμε και καταφέρνουμε να έχουμε μετατρέψει τη Θεσσαλία σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Σας λέω μόνο ότι στη Μαγνησία είναι σε εξέλιξη έργα 3 εκατομμύρια ευρώ στην είσοδο του Βόλου από την πλευρά του Βελεστίνου. 1,8 όπως φεύγουμε από Βόλο προς Βελεστίνο, πριν το ΠΕΒ. Δεν μιλάω για τα 8 εκατομμύρια για την εργολαβία που, είναι τα λεγόμενα που πρέπει. Έτσι. Λέω 1,8 από την γέφυρα που είναι στην αρμοδιότητά μας μέχρι μετά το Σέσκλο, τη διασταύρωση του Σέσκλου, διότι μετά αρχίζουν τα έργα του ΠΕΒ, να το πω έτσι, και 1,2 το άλλο ρεύμα προς την είσοδο. Με ηλεκτροφωτισμό, με ανακατασκευή ουσιαστικά του οδοστρώματος και με μια κατάσταση πάρα πολύ καλή διαγράμμιση και ούτω καθεξής. Είναι σε εξέλιξη αυτό το έργο. 6,8 εκατομμύρια ευρώ σε εξέλιξη, η είσοδος του Βόλου από την άλλη πλευρά προς Αγχίαλο και από Αγχίαλο μέχρι Φάρσαλα. Το 1,8 είναι από Αγχίαλο προς εδώ και τα υπόλοιπα 5 από Αγχίαλο από Μικροθήβες προς Φάρσαλα. Προσφάτως υλοποιήσαμε την είσοδο στην άλλη μεριά και την είσοδο ψηλά στην Ιολκού. Ξεκινάει αύριο μεθαύριο, διότι ολοκληρώθηκε και πήραμε το πράσινο φως από τη ΔΙΑΜΒ για τις συνδέσεις, από Αγριά προς Λεχόνια. Λίγο πιο πριν κάναμε την είσοδο εκεί στα Αστέρια,
την είσοδο δηλαδή πριν την Αγριά, μεταξύ Αγριάς και Βόλου. Υλοποιείται το έργο του κυκλικού κόμβου και έχει ήδη υπάρξει εργολάβος στα Αστέρια, ο κυκλικός κόμβος. Θα το προλάβουμε για το καλοκαίρι. Σαφέστατα. Έτσι, γιατί θέλω το μποτιλιάρισμα εκείνους τους μήνες. Τώρα, αν περάσει κάποιος, θα πει καλά, γιατί το συζητούν οι βολιώτες. Αυτή είναι η πρόβλεψη. 4,6 εκατομμύρια πρόκειται άμεσα να υλοποιηθούν και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις θεομηνίες του χειμώνα του 2018 από τα 16 εκατομμύρια που έχουμε στη διάθεσή μας και στο επόμενο διάστημα θα υλοποιήσουμε. 1 εκατομμύριο έχουμε τεχνικά και ασφαλτικά στον υπόλοιπο νομό. Τρέχει έργο στο χολόρεμα στην γέφυρα του Αλμυρού και στον Ανθότοπο και στο Αργυροχώρι εκεί στο δρόμο. 1,2 εκατομμύρια στον Αλμύρο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλος ο νομός είναι ένα εργοτάξιο. Και επειδή μιλάω μόνο για οδικά και νομίζει ο κόσμος ότι η περιφέρεια κάνει οδικά, τεχνικά, ασφαλτικά και ούτω καθεξής, θέλω να πω και είμαι περήφανος γι' αυτό, ότι 10,5 εκατομμύρια προσφάτως και πρόκειται άμεσα να υπογραφεί σύμβαση για την ανακατασκευή της κίτρινης αποθήκης. 5.000 τετραγωνικών μέτρων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου εκεί θα γίνει ένα κέντρο το νεοφυούς επιχειρηματικότητας, πάρα πολύ σημαντικό και για την ανάπτυξη του τόπου, και σε συνδυασμό με τα έργα που έχουμε κάνει και στο κτίριο του Ματσάγκου και στο Κεθεά Πιλότος, που είναι ιστορικά, ιστορικής μνήμης, είναι κτίρια ενός αιώνα και παραπάνω πιθανόν. Κτίρια τα οποία είναι συνδεδεμένα με την ιστορία της σύγχρονης πόλης του Βόλου. Εμείς λοιπόν δίνουμε μεγάλη βάση στην δημιουργία. Και το εύκολο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πεις τον γκρεμίζω ένα κτίριο. Σαφώς. Και πάω να κάνω κάτι καινούριο που μπορεί να είναι και πιο παραγωγικό. Βεβαίως, και κοστίζει έτσι και περισσότερο η ανακατασκευή. Αλλά εμείς θέλουμε να σώσουμε τη μνήμη αυτή την ιστορική. Δίνουμε πολύ μεγάλη αξία στα κτίρια της βιομηχανικής κληρονομιάς μας, δηλαδή. Εντάξει, θέλω να καταδείξω ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο το οποίο το υλοποιεί. Θέλω να επισημάνω ακόμη και την ανέγερση που ξεκινάει του κτιρίου για την ιστορική μνήμη πάλι των Μικρασιατών, των Ιώνων, 800.000 ευρώ στη Νέα Ιωνία. Πράγματα τα οποία δεν είχαν υλοποιηθεί επί σειράν ετών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τολμά και εφαρμόζει, διότι βρήκαμε και τον τρόπο, και είμαι περήφανος επίσης, διότι στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταφέρνουμε και βγάζουμε ομόφωνες αποφάσεις ή με αυξημένες πλειοψηφίες. Διότι καταφέρνουμε και καταδεικνύουμε ότι είναι προς το συμφέρον, προς το συμφέρον το δημόσιο. Δεν εξυπηρετούμε μικροκομματικά, πολιτικά, κοντόφθαλμα. Εσείς θα είστε υποψήφιος ανάλογα και με τον ορίζοντα των εθνικών εκλογών? Πρώτα-πρώτα αυτά είναι θέματα που θα επιληθούν με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον οποίο εμπιστεύομαι και στηρίζω και νομίζω με στηρίζει και αυτός αντίστοιχα. Όχι, το λέω, απόλυτα, το λέω γιατί και αγαπάτε τον θεσμό. Και με τον Κώστα τον Αγοραστό, τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος επίσης είναι ένας άνθρωπος που στηρίζω και επίσης με στηρίζει, όπως έχουμε αποδείξει επί σειράν ετών, και αυτά είναι ζητήματα που στην ώρα τους επιληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί θυμήσατε στην αρχή της κουβέντας μας, γιατί τώρα είμαστε στο τέλος, ότι είστε και θεματικός αντιπεριφερειάρχης, για να απαντήσετε γιατί στα είμαι κακά σχόλια. Το ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Ότι μείνατε αμέτωχος σε αυτή την ιστορία που καθόλου έγινε τις προηγούμενες ημέρες για τα θέματα του περιβάλλοντος. Καθόλου αμέτωχος. Πρώτα-πρώτα, στις συσκέψεις που πραγματοποιούνται είμαι παρόν. Δεύτερον, στις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται είμαι επίσης παρόν. Στις αποφάσεις που έχουμε βγάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη μη καύση, αν θέλετε να το πάτε εκεί, του RDF. Ναι, γι' αυτό διάβασα το σχόλιο. Παρόν. Στις αποφάσεις, ξέρω, σας μπλέξα σε στις αποφάσεις για μετεξέλιξη των Χαδά σε Χιτά δεν υπάρχουν χώροι ανεξέλεγκτης διαχείριση απορριμμάτων στη Θεσσαλία. Γι' αυτό και βραβευτήκαμε ως η πιο πράσινη περιφέρεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την κυρία Κρέτσου προσφάτως και για το έργο της Κάρλας βεβαίως, το οποίο είναι το καμάρι μας, 350 εκατομμύρια, 280 εκατομμύρια περίπου και άλλα τόσα εθνική πόρη, άλλα 70 εθνική πόρη, και βραβευτήκαμε και προσφάτως στο Μουσείο των Αθηνών
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από το Σύνδεσμο των Βιομηχανικών που σχετίζονται με την οικολογία. Γι' αυτό το λόγο, και με τον Περιφερειάρχη τον Κώστα τον Αγοραστό, ο οποίος οραματικά το είχε δει αυτό το θέμα και το είχε αναλάβει. Αλλά να πω, ποιος είναι ενάντια και ποιος αποφαίνεται εναντίον της μετατροπής λοιπόν που έχουμε, έχει επιτευχθεί των χώρων, δεν υπάρχει κανένας χώρος ανεξέλεγκτης ταφής. Άρα υπάρχουν μόνο χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, οι οποίοι πρόκειται να μεταξελιχθούν σε χώροι υγειονομικής ταφής ή πολυμάτων και να κατασκευαστούν και η ΜΕΑ, οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Το πώς θα επεξεργαστούν τα απορρίμματα είναι θέματα των ΦΟΣΔΑ και των τοπικών δήμων που έχουν γι' αυτό το λόγο δημιουργήσει τους τρεις ΦΟΣΔΑ της Θεσσαλίας και του σχεδίου της διαχείρισης του περιφερειακού και του εθνικού, το οποίο και θα υλοποιηθεί. Όταν θα έρθουν τα ζητήματα αυτά, θα τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γαλτσογιάννη. Να είστε καλά, είστε επανειδήν.